όπως το φαντάστηκα. Ο καημένος ο Τσέστερ έχει ένα σπάσιμο στο πόδι του. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, Κάθρι. Έπιασες κιόλας δουλειά, γιατρέ. Σίγουρα δεν θα έχεις φάει ούτε το πρωινό σου. Λοιπόν, ξεκουράσου για 5 λεπτά μέχρι να σου φτιάξω καφέ. Α, ευχαριστώ. Αχ, Θεέ μου. Α, ας δούμε τι έχει σήμερα η τηλεόραση. Δεν έχει ανοίξει ακόμη, Λούση. Μα θέλω να αγοράσουμε το δώρο του σκύλου. Πρέπει να περιμένουμε τον Τζο. Μα πού είναι? Είπε ότι θα είναι εδώ στις 9. Α, άνοιξε τώρα! Άνοιξε τώρα! Α, σοβαρό είναι, παπαγάλε. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Α, για σύγκη. Μπες πάλι στην κυψώνα σου. Δεν θέλουμε να μπει κάποιος και να σε αγοράσει, έτσι? Μόνο τον παπαγάλο. Ανόητε! Ανόητε! Παπαγάλε! Μα πού είσαι, Τζο? Ελπίζω να μην τον καθυστέρησε ο θείος. Κάνεις έτσι, θα σε δει. Μα μου έβγαλε τη γλώσσα. Αποκλείεται να το έκανε. Το έκανε. Τα έκανε πάλι. Λούση. Τζο. Θα ξεγέλασα έτσι. Εμένα όχι. Γιατί έβαψες έτσι το πρόσωπό σου? Επειδή έχει αγώνα απόψε, χαζούλη. Ελάτε, ο Γεροφρέντι άνοιξε το μαγαζί. Α, είστε κιόλας πελάτες. Καλημέρα, παιδιά. Αγνοήστε τον. Φαίνεται ότι δεν του αρέσει και τόσο το βαμμένο σου πρόσωπο. Α, πρόσεχε, σε παρακαλώ. Θα πατήσεις το ιγκουάνα μου. Γεια σου, δεινοσαυράκι. Μα δεν είναι δεινοσαυράκι. Του μοιάζει όμως. Α, αηδίες, αηδίες. Συγγνώμη, παπαγάλε. Κύριε Φρέντι, θα δείτε τον απόψινο αγώνα. Α, δεν μου αρέσει και τόσο το ποδόσφαιρο, μικρέ μου. Του ίδιο όμως του αρέσει πολύ. Αλήθεια, ποιος νομίζει ότι θα κερδίσει απόψε? Είναι όμως πολύ κρίμα. Ίσως δεν μπορέσει να δει τον αγώνα. Η τηλεόρασή μας χάλασε. Μα είναι ο πιο σημαντικός αγώνας. Καημενούλη, ας διαλέξουμε τώρα ένα δώρο. Είναι τα γενέθλια του σκυλιού μου. Ωραία! Ελάτε να δείτε τι έχω, παιδιά μου. Πρέπει να πάμε στο κτηνίατρο. Γιατί δεν κάνουμε λίγη κούνια? Μα πρέπει να φτιάξουμε και μια καρτούλα. Ε, Τζο, κοίτα ποια είναι εκεί. Η καρδιά της τορτίγια ρίγησε. Μπροστά της βρισκόταν ένας πανέμορφος άντρας. Βλέπεις, Κάθριν, διαβάζω πάντα στις γάτες μου ένα βιβλίο όταν δεν νιώθουν καλά. Δεν είναι θεραπευτικό? Ναι, έτσι νομίζω. Η τορτίγια κατάλαβε αμέσως πως ήταν ερωτευμένη. Ένιωσε πολύ ευτυχισμένη και προσπαθούσε να το δείξει με κάθε τώρα τρόπο. Πάλι πολλές φράουλες έφαγες. Ήρθαμε να δούμε το γιατρό για την κάρτα γενεθλίων του Μίτς. Έτρεξε αμέσως. Σίγουρα θα χαρεί να σας δει. Όμως αυτή τη στιγμή χειρουργεί. Σπίτι. Δεν θα αργήσει πολύ. Και να γιορτάσει το νέο της αίσθημα. Τι απέσια μυρωδιά είναι αυτή? Είναι το άρωμα της κυρίας. Πάντα αυτό το άρωμα φοράει. Και τότε ένιωσε την καρδιά της να χτυπά δυνατά όταν ήρθε και της μίλησε. Καλημέρα σας. Είναι άρρωστα τα γατάκια σας? Α, πάρα πολύ, αγαπητή μου. Φαίνεται πως έχασα το ενδιαφέρον τους για τη ζωή. Νίκη! Νίκη! Αχ, ηγκουάνα μου! Ηγκουάνα μου! Πού είσαι, Ίγκη? Αχ, Ίγκη! Ήταν πάντα συναισθηματικά, μικρή μου. Ακριβώς όπως εγώ. Ήσυχα
ευαίσθητα. Βοήθεια, ένας κροκόδηλος! Ω, Θεούλη μου, τι τραουμάρα! Μα τι γίνεται εδώ? Προσέχετε! Πρόσεχε! Τους τρομάζεις όλους! Έρχεται προς τα δω! Βοήθεια! Πάρτε το από να το αντέχω! Πάρτε το! Δεν μπορώ άλλο! Δεν μπορώ! Πάρτε το! Πάρτε το! Η καρδιά μου! Μα ηρεμήστε, κυρία! Πρόσεχε, Τζο! Πιάσ' τον! Σου ξέφυγε! Μα τι θόρυβος είναι αυτός! Βοηθήστε με! Θέλατε εγώ! Συγγνώμη, μα... Είναι εδώ το Ιγκουάνα του Φρέντι. Βγήκε μέσα από το σάκο του Τζο. Και πού είναι ο Ίγκι? Κάπου κρύβεται. Το έσκασε όταν ο Τζο προσπάθησε να το πιάσει. Α, όχι! Έλα εδώ! Ίγκι! Ίγκι! Πού είσαι? Ίγκι! Ίγκι! Πού είσαι? Πού είσαι? Ίγκι! Ίγκι! Ψάχνουμε όλο το πρωί, γιατρέ. Και ακόμη δεν βρήκαμε πουθενά τον Ίγκι. Φοβάμαι πως πρέπει να τα παρατήσουμε, παιδιά. Αχ, όχι. Εγώ φεύγω τώρα. Ήρθε κιόλας η ώρα να φύγουμε. Αχ, τι κουραστική μέρα και η σημερινή. Ναι, ο καημένος ο Φρέντι. Είναι απαρηγόρητος. Λέει πως εκείνος φταίει που το έσκασε ο Ίγκι. Ανοησίες. Νομίζει ότι ο Ίγκι τον εγκατέλειψε επειδή δεν είχε τηλεόραση για να δει τον αγώνα. Ο Ίγκι λατρεύει το ποδόσφαιρο. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο, γιατρέ. Απλώς ηρέμησε και απόλαυσε τον απόψινό αγώνα. Έτσι. Έπρεπε να είχα δει ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή. Καληνύχτα, γιατρέ. Καληνύχτα. Και σε ευχαριστώ που τακτοποίησες το ιατρείο. Πού είναι το παλτό μου? Α, ακόμα στο πάτωμα. Η Κάθριν δεν θα το είδε. Ε, τι? Ίγκι, ώστε εδώ κρυβόσουν όλη τη μέρα. Όχι, η έξοδος είναι από εδώ, Ίγκι. Αυτή η πόρτα οδηγεί στο διαμέρισμά μου. Α, γι' αυτό το έσκασες. Ήθελες να δεις τον αγώνα στην τηλεόραση. Λοιπόν, θα τηλεφωνήσω στο Φρέντι να του πω ότι σε βρήκα. Και τώρα το Μινίκ πλησιάζει προς το τέρμα. Ελπίζω να πετύχει ένα γκολ. Έφυγε πολύ καλά τον αντίπαλο. Έλα, έλα. Ο Ντομινίκ. Έλα, ο Ντομινίκ, ναι, σκοράρει. Ναι, μπράβο. Ναι, κερδίσαμε. Ναι, πραγματικά υπέροχο. Μπράβο.